Στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά έγιναν τα υπάρχοντα μια ζωή ενό ενός 30χρονου από την Ιερά Πέτρα, μετά από φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερός το τροχόσπιτο στο οποίο διέμενε. Η τεράστια καταστροφή που λίγο έλειψε να κοστίσει τη ζωή και στον ίδιο έγινε η αιτία να ξεκινήσει ένα κύμα λιλεγγύης από τους κατοίκους του Μύρτου για να στηρίξουν τον πυρόπληκτο συμπολίτη τους. Ξύπνησα και ήδη η φωτιά έκαιγε από το σημείο που ήταν οι μπαταρίες των φωτοβολταϊκών και είχε φτάσει στον ταβάνι. Ακαριά έπιασα απλά το μαξιλάρι, έκανα ό,τι μπορούσα έτσι μέσα στις φλόγες, Βγήκα από την πόρτα και με το που βγήκα, από ό,τι είπαν και οι πυροσβέστε, πήρα οξυγόνο μέσα και ανατινάχθηκαν πόρτε, παράθυρα, όλα. Με αποτέλεσμα να κάνουν και τα μαλλιά μου και να έχω και λίγα καψίματα εδώ. Συγκινήθηκα και χάρηκα με την Ένωση των Πυρκιανών και πολλών άλλων ανθρώπων. Ο Βαγγέλης ήταν ένα παιδί, ένα παιδί πάρα πολύ αγαπητό στο χωριό, χαρισματικό παιδί. Η κοινότητα επιχείρησε με την διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό για την αγορά μιας τροχοβίλας για τον Βαγγέλη Φιτόπουλο με τον ίδιο να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τους συνανθρώπους του για τη συνδρομή τους. Η εκδήλωση πήγε πάρα πολύ καλά. Ε, έχουν μαζευτεί συνολικά 6.780 ευρώ. Η συλλογή συνεχίζεται. Ο στόχο ήταν τα 8.000. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε γιατί, εκτό από την ανάγκη στέγαση του παιδιού, καήκαν όλα τα εργαλεία. Καήκαν τα, τα πάντα, τα προσωπικά του αντικείμενα, ρούχα, παπούτσια. Και όταν ακούσει ένα ολόκληρο χωριό, μια ολόκληρη ένα ολόκληρο Δήμο βασικά να ενδιαφέρεται για ένα άτομο που έπαθε κάτι κακό είναι κάτι πολύ μεγάλο. Μετά από την ολοκληρωτική καταστροφή, τα γρήγορα αντανακλαστικά τη κοινωνία οδήγησαν στη συγκέντρωση περίπου 7.000 ευρώ από ανθρώπου από όλη την Κρήτη, την Ελλάδα ακόμη και από το εξωτερικό, που στέκονται έμπρακτα στο πλευρό του 30χρονου. Νιώθω ικανοποίηση με, με εξέπληξη, για να είμαι η προσέλευση του κόσμου και η, η προθυμία η με, την οποία, ναι, με την οποία συνεισφέρανε άνθρωποι. Γαλλιά όλος ο Μύρτος και εγώ θα πρόσθετα μια αγκαλιά όλη η κοινωνία από άκρη σ' άκρη της Κρήτης και μπορώ να πω, μπορώ να πω ότι ξεπερνάει τα όρια της Κρήτης γιατί μας έχουν βάλει χρήματα από την Ολλανδία, από την άλλη Ελλάδα. Άρα όλη η κοινωνία αγκάλιασε το συγκεκριμένο γεγονός. Μπορώ να πω ότι με έχει επηρεάσει περισσότερο από το χαμό του τη πρόχειρη κατοικία μου, α πούμε. Δε, στεναχωρήθηκα υπερβολικά για τα πράγματα και για τα αναμνηστικά μου, αλλά όλο αυτό η κινητοποίηση που έχει γίνει και από εσά και από όλου του φορεί. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Η συλλογή χρημάτων συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό, ώστε ο πυρόπληκτος Βαγγέλης να αποκατασταθεί.